Κύριε Υπουργέ, ήδη μπήκαμε σε μια περίοδο που δυνητικά οι αντοχές του πυροσβεστικού σώματος, του προσωπικού και του υλικού θα υπερβούν ακόμη και τα όρια τους. Και την εισαγωγή αυτή κάνω για να γίνει κατανοητό το κυρίως θέμα της σημερινής ερώτησης. Εδώ και 3 χρόνια προς τους πυροσβέστες που υπηρετούν στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης υπάρχει ένας διαρκής εμπεγμός εκ μέρους τόσο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της παρούσης Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε το 2017 και δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τη χρονιά αυτή εγκατέστησε πυροσβέστες στο ιδιωτικό εντός ή εκτός εισαγωγικών αεροδρόμιο Σαντορίνης, το αεροδρόμιο της Φράπορτ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Φράπορτ τους φέρθηκαν απολύτως απάνθρωπα. Κοινή συνενέση τους βάλατε να μείνουν σε απαράδεκτες κτηριακές εγκαταστάσεις. Μετά από ανάδειξη αυτών των συνθήκων από το ΚΚΕ, τους παραχωρήθηκαν για διαμονή μέσα στο αεροδρόμιο εξίσου απαράδεκτα κοντέινερ. Όταν αυτοί δίκαια διαμαρτυρήθηκαν με αναφορά τους, τι κάνατε? Τους πετάξατε στο δρόμο, εντέλλοντάς τους μέσω των διοικήσεών τους σε 20 λεπτά να έχουν εγκαταλείψει ακόμη και αυτά τα άθλια κοντέινερ. Και να πάνε πού? Ένοχοι σιωπή. Κύριε Υπουργέ, σαν πρώην στρατιωτικός, το πρώτο που διδάχτηκα ήταν ότι για να αναθέσει σε κάποιον την εκτέλεση μιας αποστολής, αναγκαία προϋπόθεση είναι να του παρέξει τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσει να την εκτελέσει. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά προσωπικά από ένα όμορο σώμα που προέρχεστε κι εσείς. Αν αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούνται, ο εντέλων είναι κατελάχιστον αναποτελεσματικός. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, είναι απολύτως επικίνδυνος. Εσείς σαν κυβέρνηση, από αυτούς τους ανθρώπους, με την στάση σας, δεν έχετε το δικαίωμα, μετά από την στάση σας αυτή, δεν έχετε το δικαίωμα πραγματικά να τους ζητήσετε τίποτε. Με τη στάση σας έχετε αποδυναμώσει τη σχέση ανάμεσα στο αναγκαίο δίπολο, διοικούμενου και διοικούντος. Αυτό δυνητικά δημιουργεί συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες για την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού σώματος. Παρ' όλα αυτά, ο λαός μας ας είναι βέβαιος ότι ακόμη και από αυτές τις συνθήκες το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος θα εκτελέσει την αποστολή του. Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου της Φράπορτ Σαντορίνη, μετά τη βία κατεντολή της διοίκησής τους έξωση από τα κοντέινερ, φιλοξενήθηκαν αφιλοκερδώς από ιδιώτες που τους παραχώρησαν 2 οικίματα μέχρι την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Σήμερα τους ζητούν να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα και να παραδώσουν τα οικίματα. Οι πυροσβέστες θα το κάνουν και θα βρεθούν για μια φορά ακόμη στο δρόμο. Το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, είναι εσείς, και εννοώ η κυβέρνησή σας, επιτέλους τι θα κάνει? Όχι σαν ηθική υποχρέωση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτές τις έννοιες, όπως δείχνει η εξελικτική πορεία αυτής της ιστορίας, τις έχετε γράψει, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι βαριά, αλλά θα την πω, στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Τι μέτρα θα πάρετε, έστω σαν αναγκαία προϋπόθεση, για την κατελάχιστο αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολή τους? Ή μήπως δεν σας νοιάζει ούτε αυτή?